Στοιχεία από τη στιγμή που υπάρχει φυσιογνωμία, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε στο αποκλειστικό άλλο θέμα και αφορά στη Μονή Εσφυγμένου. Ρούλα μου, έχεις ετοιμάσει ένα χρονικό να καταλάβουν και οι τηλεθεατές και αμέσως μετά να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί έχουμε και την απάντηση που έχει ο Δημήτρης ο Στρουμπάκος, αλλά και με έναν τρόπο εμπλέκεται ο κύριος Σούρλας και γι' αυτό τον κρατήσαμε και σε αυτό το θέμα. Θα τα πούμε αμέσως μετά το χρονικό. Με 20 χρόνια κάθειρξη θα πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή ο ηγούμενος και ακόμη ένας μοναχός για το επεισόδιο με τη ρήψη Μολότοφ τον Ιούλιο του 2013 κατά την προσπάθεια εκένωσης του αντιπροσωπείου της Μονής της Καριές. Αργά τη νύχτα της Παρασκευής, το Μικτόρκο το Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τους έκρινε ενόχους κατά πλειοψηφία για ηθική αυτουργία τον πρώτο και ομόφωνα το δεύτερο για εμπρισμό, έκρηξη, κατοχή και χρήση εκρηκτικών και παράνομη οπλοχρησία. Επίσης, το δικαστήριο αποφάσισε η έφεσή τους να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη φυλακή. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει σειρά αντιδράσεων και νέα ένταση, καθώς είναι αμφίβολο αν οι δύο ζηλωτές μοναχοί θα θελήσουν να παραδοθούν στις αρχές ή θα παραμείνουν ταμπουρωμένοι στο μοναστήρι. Βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο τα τελευταία χρόνια στη μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους και σε περίπτωση που δεν υπάρξει οικία βούληση των καταδικαστέντων να παραδοθούν, παραμένει ερώτημα πώς οι αρχές θα εκτελέσουν την απόφαση. Στη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν προκληθεί όταν δικαστικοί επιμελητές επιχείρησαν να εκενώσουν το αντιπροσωπείο από την παλαιά αδελφότητα κατ' εφαρμογή άλλης δικαστικής απόφασης, εκτοξεύτηκαν διάφορα αντικείμενα, ακόμη και βόμβες Μολότοφ. Τα συγκεκριμένα επεισόδια εντάσσονται στην πολυετή διαμάχη μεταξύ παλαιάς και νέας αδελφότητας Εσφυγμένου. Η νέα αδελφότητα μοναχών συγκροτήθηκε με απόφαση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους το 2005 και έκτοτε θεωρείται νόμιμη, αλλά η παλιά αρνείται να παραδώσει το μοναστήρι και το αντιπροσωπείο, με συνέπεια να σημειώνονται κατά καιρούς εντάσεις και επεισόδια. Εδώ λοιπόν είμαστε και Ρούλα, έχει το νέο ηγούμενο σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τον κανονικό ηγούμενο. Δεν υπάρχει. Ένα είναι ο ηγούμενος. Τώρα. Ναι. Απλώς με απόφαση. Από το 2005. Ακριβώς με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με απόφαση του 2005, έχει οριστεί ως νέος ηγούμενος ο Γέροντας Βαρθολομαίος, που μας μιλά αποκλειστικά. Και αυτός είναι ο λόγος που οι δικαστικοί κλητήρες είχαν φτάσει στο σημείο της Μονής, προκειμένου να ζητήσουν από αυτούς που υπήρχαν ήδη μέσα στο μοναστήρι να αποχωρήσουν για να αναλάβει η νέα διοίκηση και ο νέος ηγούμενος μαζί με τους μοναχούς. Μισό λεπτό, Δημήτρη, τι λέει το ρεπορτάζ? Απαντά για όσα έχουν γίνει η παλαιά, στο πούμε έτσι, αδελφότητα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, μέσω του Ηρακλή του Μωραήτη, είναι ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Μονής Εσφυγμένου, και μας λέει για την απόφαση που βγήκε από το δικαστήριο. Λέει, θα την πω τώρα ή μετά? Όχι, πρέπει να δούμε πρώτα νέα πλευρά, μία πλευρά. Πάντως, αυτή την πλευρά. Δεν θέλω να αναφέρω ούτε ονόματα, ούτε στην νόμιμη ή στην νέα ή στην παλιά. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, εγώ τη θρησκεία την έχω μάθει αλλιώς, έχω γαλουχηθεί αλλιώς. Τη θρησκεία την έχω ταυτίσει με την αγάπη. Και αυτά τα πράγματα, οι άνθρωποι. Και αυτά τα πράγματα μου φαίνονται τελείως ξένα και που δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω. Ανερμήνευτα τελείως. Ό,τι και αν έχει συμβεί. Αν όμως πάει κάτι στραβά, λέει η Εκκλησία, δεν διεκδικείς. Και όταν πάει κάτι στραβά. Μα, κύριε Τσουβαλία, όταν εισβάλλουν κάποιους στο Άγιο Όρος και προκαλούν πρόβλημα και κάνουν κατάληψη σε ένα μοναστήρι, τι πρέπει να γίνει? Ο χριστιανός πρέπει να είναι καρπαζωής πράκτορας? Όχι, όχι, όχι. Από την άλλη όμως, ούτε πρέπει με αυτή τη βία. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ. Και ούτε μόνο. Αν με αφήσετε να μιλήσω, θα καταλάβετε και τι θέλω να πω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Πώς είναι δυνατόν η μοναχή αυτή, από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ποιοι? Όλοι οι μοναχοί. Όλοι οι μοναχοί. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Να μην τα βάλουμε. Μα δεν σας είπα ότι είναι το ίδιο. Η συγκεκριμένη διαφώνησα. Μην βάζετε στο στόμα μου πράγματα που δεν ξεχνάτε τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, έτσι. Δεν μπορώ να διανοηθώ να βλέπω ιερωμένους να πετάνε Μολότοφ. Τα ερωτήματα. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Στα εξάρχεια μου έρχονται οι Μολότοφ. Ακριβώς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ιερωμένους, ρασοφόρους, να βγάζουν εμπάθειες και κακίες. Είναι ξένα για μένα αυτά. Αυτή είναι η απορία. Σε αυτό απαντά λοιπόν ο Γέροντας Βαρθολομαίος για το αν μπορούμε να βλέπουμε ρασοφόρους με Μολότοφ και αν τελικά η Ορθοδοξία και η πίστη συνάδουν με τέτοια επεισόδια. Ρούλα, συγχαρητήρια. Είναι μεγάλο το αποκλειστικό θέμα. Εγώ οφείλω να το πω, γιατί σου μιλάει. Είναι η πρώτη φορά που μιλάει αποκλειστικά μπροστά στην κάμερα. Έτσι. Να το δούμε.
Όταν ακούει κάποιος τη λέξη εσφιγμένος σήμερα, στο μυαλό του πηγαίνει αυθόρμητα Ταλιμπάν, πηγαίνει Τζιχάντ, αυτά που είναι πλέον της μόδας. Το 2013 είχαμε δει και μέσα από τα δελτία ειδήσεων, από τις εφημερίδες, από φωτογραφικό υλικό, ότι συνέβη μια σύραξη εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το αποκαλέσει, με βόμβες Μολότοφ να πέφτουν, με εκρηκτικά, και τελικά είχαμε την απόφαση αυτή την Παρασκευή το βράδυ που μιλάει για 20 χρόνια ποινή κάθειρξης για δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο μοναστήρι και με μικρότερες ποινές με ανασταλτικό χαρακτήρα για άλλα πρόσωπα. Αυτό ξεκίνησε από τον... το γεγονός αυτό συνέβη τον Ιούλιο του 2013, τη στιγμή που είχε έρθει ο δικαστικός επιμελητής για να εκτελέσει ασφαλιστικά μέτρα νομής, τα οποία είχαμε κάνει εμείς, για να μας παραδοθεί το αντιπροσωπείο. Αυτοί επέμεναν, δεν αναγνωρίζουν καμία απόφαση δικαστηρίου, δεν αναγνωρίζουν καμία απόφαση ελληνικού κράτους, ούτε Αγίου Όρους, τίποτα δεν αναγνωρίζουν. Οπότε έφτασε αυτή η μέρα του Ιουλίου του 2013 και στην εκτέλεση των ασφαλιστικών μέτρων αυτοί, για να αντισταθούν και να μην παραδώσουν το κτίριο, άρχισαν να ρίχνουν βόμβες Μολότοφ. Ο ηγούμενος της παλιάς αδερφότητος, ο ηγούμενος σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι ηγούμενος. Έχει χάσει τελείως τον τίτλο και του Αγιορείτου με αποφάσεις τελεσίδικες από το 2002. Τη στιγμή που ξεκίνησε ο δικαστικός επιμελητής την επιχείρηση, αφού δεν ήθελαν με τον ειρηνικό τρόπο να παραδώσουν το αντιπροσωπείο, αυτοί άρχισαν να ρίχνουν τις βόμβες κατά των ανθρώπων που ήταν κάτω και του μηχανήματος που είχε μαζί για να σπάσει την πόρτα, η οποία πόρτα από πίσω ήταν χτισμένη. Είχαν βάλει και σίδερα από πίσω, ολόκληρη μια πλάκα σιδήρου, είχαν βάλει και αντιστηρίγματα. Αφού μας έλεγε το παιδί με το μηχάνημα που προσπαθούσε να σπρώξει την πόρτα για να την ανοίξει, δεν κουνιόταν καθόλου. Αυτοί δεν ήθελαν να το ρίξουν ούτε για εκφοβισμό, αλλά είχαν σκοπό να το ρίξουν κατευθείαν επάνω στους ανθρώπους, με κίνδυνο τη ζωή τους. Πέταξαν και έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος για δευτερόλεπτα απεφεύχθη το μοιραίο να σκοτωθεί ένας νεαρός αστυνομικός που ήταν κάτω και κοιτούσε προς τα πάνω, που ήταν αυτός που πετούσε τις Μολότοφ. Αυτεπάγγελτα πλέον διέταξε και εισαγγελέα στην άμεση σύλληψη, η οποία δεν έγινε ποτέ τότε, για το αυτόφορο, και κινήθηκαν τότε οι διαδικασίες. Ακούγεται κατά πολλούς ότι είναι δυνατόν οι μοναχοί να διώκονται για την πίστη τους, είναι δυνατόν οι μοναχοί να τους κυνηγάνε με αυτόν τον τρόπο και θέλουν να τους εξοντώσουν. Ξεχνούν όμως ότι στους νόμους ενός κράτους δικαίου είναι και οι μοναχοί κάτω από τους νόμους. Δηλαδή, το να φοράς το ράσο δεν σημαίνει ότι είσαι πάνω από τους νόμους, και πόσο μάλλον όταν κάνεις κάποιες πράξεις οι οποίες είναι εγκληματικές. Δεν έχει ακουστεί ποτέ μοναχός ή Άγιος της Εκκλησίας που αγωνίζονται για την πίστη τους, αγωνίζονται για τα πιστεύω τους, να χρησιμοποιούν βόμβες Μολότοφ. Δεν αντιλέγω ότι μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι καταδικαστέντες, φίλους. Αλλά στο όνομα της φιλίας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνεις τους νόμους του κράτους. Δηλαδή, δεν μπορεί να παραμερίζεις εύκολα 20 χρόνια. Έχουμε υποστεί πολλών ειδών, να το πω σε εισαγωγικά, κακουχίες. Δεν έχουμε το φυσικό μας χώρο, αυτόν που οφείλουμε να έχουμε. Μέσω κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει μια συκοφαντική δυσφήμιση στο πρόσωπο το δικό μας, πάρα πολύ μεγάλη. Εκμεταλλεύονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι παρουσιάζονται σαν αδικημένοι, παρουσιάζονται σαν υποστηρικτές της Ορθοδοξίας, και μας έχουν φτιάξει εμάς μια εικόνα ότι είμαστε οι αυστηροί, είμαστε οι αιμοσταγείς. Χρησιμοποιούν ένα σωρό ψεύδι μόνο και μόνο για να περάσουν αυτή την εικόνα που θέλουν προς τον έξω κόσμο, εκμεταλλευόμενοι την άγνοια του κόσμου. Προσπαθούν με εκφράσεις έτσι μεγάλες που κάνουν κρότο και ακούγεται, και να το πω έτσι εισαγωγικά, πουλάνε Ορθοδοξία ή θάνατος. Το πήραν από τους επαναστάτες
του 21. Υπάρχουν μοναχοί, υπάρχουν ρωσοφόροι, οι οποίοι δεν δίνουν το καλό παράδειγμα στον κόσμο. Δεν αντιλέγουμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι και εμείς σαν ρωσοφόροι είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε άγγελοι. Οι άγγελοι είναι στον ουρανό. Σωστά. Τώρα, από την παλαιά αδελφότητα της Μονής Εσφιγμένου, μας απαντάει διαστόματος μάλλον του υπεύθυνου τύπου του Ηρακλή Μωραήτη, μας λέει ότι μιλάμε για μη αποδεδειγμένη ηθική αυτουργία του ηγουμένου, πρώην ηγουμένου της παλαιάς αδελφότητας, και λέει το εξής: επιβλήθηκε ποινή 20 χρόνων σε έναν ηγούμενο, ενώ έχει επιβληθεί μέχρι τώρα για Μολότοφ μέχρι 7 χρόνια και έχει φτάσει σε περιπτώσεις άλλες για ρήψη Μολότοφ. Πώς γίνεται να εξαντλεί τη δικαιοσύνη τόσο, να κάνει τόσο αυστηρές ποινές? Και μιλάει μάλιστα όταν κλείνοντας μου στο τηλέφωνο για μεγάλη σκευωρία. Άρα δεν αρνείται. Φτάνουν στο σημείο, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που λογοκρίνουν τα πάντα και τους πάντες. Το ίδιο το Άγιο Όρος, όλη την Ιερά Επιστασία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν θα ήταν δύσκολο, δεν θα ήταν περίεργο να μην δε λογοκρίναν τη δικαστική απόφαση. Πάντως είναι 20 χρόνια. Πάντως βγαίνουν τα εντάλματα σύλληψης από σήμερα, δεν έχει αναστεί.